εις μνημόσυνον αιώνιον, έστε δίκαιος. Ψάλλει η εκκλησία μας στο κοινωνικό, πάνω στην εορτή της Αγίας που εορτάζουμε σήμερα. Δεν μπορεί ο λογισμός μας να συλλάβει το πόση μεγάλη είναι η τιμή που ο ουρανός απονέμει σε όλους τους Αγίους, αλλά και στην Αγία Βαρβάρα τη σημερινή. Το εις μνημόσυνον αιώνιον που ψάλλει η Εκκλησία σημαίνει ότι στη μνήμη του Θεού ζει η Αγία Βαρβάρα, η κάθε Άγιος. Και μνήμη του Θεού σημαίνει ότι τα χρόνια, οι αιώνες, οι χιλιατηρίδες, τα δισεκατομμύρια χρόνια σβήνουνε μπροστά στη μνήμη του Θεού. Είναι χωρίς χρόνο. Άρα η Αγία, την οποία τιμάμε σήμερα, είναι στη μνήμη του Αγίου μας Θεού. Και η Εκκλησία μας, η Αγία Εκκλησία, της οποίας εμείς είμαστε μέλη όλοι και κεφαλή είναι ο Ιησούς Χριστός, με δύο Ευαγγέλια τη τιμάει την Αγία. Ένα πρωί-πρωί και ένα που το ακούσαμε όλοι. Το πρωινό Ευαγγέλιο αναφέρεται στις 10 παρθένους. Γιατί ήταν καλυπάρθενος, καλυπάρθενος. Παρθένα στην ψυχή αλλά και στο σώμα. Όπως λέμε για τον Κύριο, καλή ωραίος, στην ομορφιά ήταν ωραίος ο Κύριος, ομορφιά που δεν υπάρχει στη γη. Από αυτή την ομορφιά σκορπούσε και στους Αγίους, μα και ειδικά στις παρθένες και στους παρθένους. Γιατί λέει, εγώ είμαι ο νυμφίος, και ο νυμφίος του ουρανού, ο Κύριος, θέλει η νύμφη να είναι και αυτή ωραία. Αφού σήκωσε τις αμαρτίες από τη μέση που ασχημίζουν την ψυχή του ανθρώπου, τι θα είναι από εκεί και πέρα η ψυχή άσχημη? Στο Κύριο προσάγουμεν τα ακροθύνια. Ακροθύνιο σημαίνει ό,τι πιο εκλεκτό υπάρχει. Δεν χωράει να πούμε «κοίταξε μεγαλοπρέπεια στην Εκκλησία, αν στο Θεό δεν προσφέρουμε ό,τι εκλεκτό υπάρχει, πού αλλού να το προσφέρουμε?» Και η Αγία Βαρβάρα ό,τι είχε εκλεκτό, σαν ναό του Θεού, γιατί ήταν ναός του Θεού η Αγία Βαρβάρα, ναός στον οποίο συγχόρευαν, συνέψαναν, συμπροσεύχονταν Άγιοι. Θέλω της Αγίας τρία πραγματάκια να πω. Η Αγία είχε πρώτα το νου της στο Θεό, είχε συνείδηση, συνείδηση μέσα. Δεύτερον, είχε μάτια, μάτια και έβλεπε. Ο πατέρας της αρχιειδωλολάτρης. Αυτή δεν έμαθε από γονείς, το πιστεύω που εμείς έχουμε μάθει, την πίστη μας, την ορθοδοξία μας. Από πού την έμαθε? Αν έχουμε όρεξη και μέσα μας χτυπάει η συνείδηση, η καθαρή, η ωραία συνείδηση,
μα θέλουμε να πιστεύουμε και από αυτά που βλέπουμε. Ο Δαβίδ φωνάζει, πώς εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε. Πάντα εν σοφία επί ίσας. Έβλεπε τη φύση και με εκείνο το ωραίο στίχο μας λέει, πόσο μεγαλόπρεπη είναι η φύση σου, Κύριε. Όλα με σοφία τα έκανες. Η Αγία Βαρβάρα, το κοριτσάκι, η νεάζουσα, λέει, πίστεψε με διδάσκαλο τη φύση. Πίστεψε με διδάσκαλο τη φύση. Ούτε τον Απόστολο Παύλο, ούτε τους Αποστόλους, ούτε τους Πατέρες, ούτε τίποτα από αυτά. Είχε, είδε και γράφει ο βιογράφος, από την αντάβγεια, από την αντάβγεια που σκόρπιζε η φύση. Αντάβγεια είναι η ομορφιά που έχει και την στέλνει στα μάτια μας, στην ψυχή μας και λέμε, αχ Θεέ μου, σε ευχαριστούμε για τον όμορφο κόσμο που έχεις κάνει. Και του φωνάζουμε μετά από αυτά, δόξαση το δείξαντι το φως. Αυτό είδε η Αγία Βαρβάρα και πλησίασε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όχι μόνο τον πλησίασε, αλλά τον έκανε και βίωμα τη ζωή της. Εφάρμοσε εκείνο που είπε ο Χριστός μας, όποιος αγαπήσει τον πατέρα ή τη μητέρα πιο πολύ από εμένα, δεν είναι άξιος. Και όποιος αγαπήσει οτιδήποτε άλλο από τη κτήση πιο πολύ από εμένα, δεν είναι άξιος. Περιφρόνησε τα επίγεια, αλλά και τους γονείς, ειδικά τον πατέρα, ο οποίος την οδήγησε στο μαρτύριο, γιατί πίστευε στον Ιησού Χριστό και αυτόν τον είχε εκεί που έπρεπε να τον έχει. Και όταν χρειάστηκε να πει το όχι στον πατέρα, υπάρχει όχι Άγιο. Υπάρχει όχι Άγιο. Βλέπουμε ένα νέο που θέλει να αγαπήσει τον Χριστό. Θέλει να αφιερωθεί στον Χριστό. Και πέφτουν πάνω, βρε τι κάνεις, βρε εδώ, βρε εκεί. Να ξέρουμε ότι αν το θέλημα του Θεού είναι, ο νέος με αγκαλιά τον Χριστό θα γίνει αυτό που ο Χριστός λέει. Να πέσουν χίλια χέρια επάνω του και όλος ο κόσμος δεν το κάνουν καλά. Τον υφείο Χριστό αυτόν αγκαλιά θα τον έχει και με αυτό θα ζήσει όλη τη ζωή. Όπως έζησε και η Παρθένος Αγία, Καλλιπάρθενος Αγία Βαρβάρα. Να ξέραμε ότι πόσο τιμάει ο ουρανός τους Αγίους, ώστε να είναι όλοι συγχωρευτές, συμψάλλοντες, όπως εμείς σήμερα εδώ πέρα, δίπλα στο θρόνο του Θεού, γύρω από το θρόνο του Θεού, να υμνολογούν τον Θεό. Εδώ γίνεται ο αγώνας, εκεί γίνεται η πληρωμή. Εδώ θα δεχθούμε ό,τι παραχωρήσει ο Κύριος. Μαρτύριο βέβαια ακόμα δεν έχει παραχωρήσει σε εμάς. Ο Κύριος ξέρει τι μας περιμένει. Μιλάμε για κρίση και μας λυγίζουν τα γόνατα. Μας λυγίζουν γιατί μας λείπει αυτό που είχε η Αγία Βαρβάρα. Κοριτσάκι μωρέ ήτανε. Κοριτσάκι ήτανε και ήταν ακλόνητη στην πίστη. Και οδηγήθηκε στο μαρτύριο και έχισε το αίμα της. Να ξέρουν αυτοί οι σύγχρονοι διώκτες της Εκκλησίας ότι η Εκκλησία είναι βασισμένη στο θεμέλιο, το πρώτο θεμέλιο, που είναι ο Χριστός. Θεμέλιον άλλων, λέει Απόστολος Παύλος, ουδείς δύνατε θύνε, κανείς άλλος δεν μπορεί να βάλει θεμέλιο άλλο παρά των κείμενων από εκείνων που υπάρχει ήδη στην Εκκλησία. Και το θεμέλιο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός. Από εκεί και πέρα έχουν μπει οι πετρίτσες, τα κονδαράκια, τα λιθαράκια που είναι οι ψυχές των Αγίων.
που είναι οι Άγιοι που έχουν θυσιαστεί, οι Άγιοι που έξανε τα αίματά τους, η Ελλάδα που πατάμε, η Μικρασία που υπάρχει και σε άλλα μέρη της γης χύθηκαν αίματα Αγίων και είναι θαμμένα στη Μικρασία. Και λέει ένας ιστορικός εκκλησίας, μεγάλα λέει και κοίμηται στοιχεία στη γη της Ασίας. Κοιμώνται, κοιμώνται. Εμείς λέμε είναι πεθαμένοι. Κοιμώνται γιατί περιμένουν το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Κοιμώνται, μεγάλα στοιχεία. Αλλά αυτά τα στοιχεία, δηλαδή οι Άγιοι που έχουν θυσιαστεί, φωνάζουν. Και λέει ο Κύριος από ψηλά, το αίμα του Άβελ, των Αγίων το αίμα, της Αγίων Βάλας το αίμα. Βοά πρόσμε, φωνάζει σε μένα. Και εγώ λέει, δεν τα κλείνω τα αυτιά, λέει ο Κύριος. Εγώ ακούω, αλλά ενεργώ όποτε χρειάζεται. Αυτή λοιπόν που ένα σκόπο έχω στον κόσμο αυτό, που κυβερνά τον κόσμο, την Εκκλησία να πολεμήσουν. Θα πάρουν το μάθημα. Θα το πάρουν το μάθημα. Γιατί όπως έλεγε ο Πάτερ Παΐσιος, αγαπάει ο Θεός την Ορθοδοξία και μαζί και την Ελλάδα. Δεν θα αφήσει λοιπόν ο Θεός. Θα στείλει τη βοήθειά Του. Θα βάλει σκούπα ο Θεός σε αυτούς που σκέπτονται, διαβολεύονται κακά για την Εκκλησία Του. Εμείς εδώ που ήρθαμε, τιμάμε αυτήν που μετά τον Χριστό και την Παναγία έχει άπειρη εκτίμηση, την Αγία Βαρβάρα. Είναι ανάμεσά μας μαζί με όλους τους Αγίους. Αυτήν να σας παρακαλέσουμε να βοηθήσει τον κόσμο όλο και μετά εμάς. Αμήν. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.